κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Καλημερίζουμε όμως και έναν συνάδελφο, εγώ τώρα θα πω πρώην για να θυμώσει, διότι μία φορά δημοσιογράφος, άπαξ δημοσιογράφος, λένε, πλέον ευρωβουλευτή με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Πουσίνε, καλημέρα Νίκο. Θα θυμώσετε αν πω ότι πρώην δημοσιογράφος τώρα ή πάντα δημοσιογράφος, ποια ασχολήσεις? Έχω μεγαλώσει για να θυμώνω. Α. Θα διαφωνήσω όμως. Θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι όπως ένας εργάτης όταν θα πάρει τη τιμητική οδηγία να γίνει βουλευτής ή ευρωβουλευτής ή ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος, δεν είναι πρώην, είναι σαν να πετάει, να απαξιώνει και το παρελθόν του σε ένα βαθμό και δεύτερο τον τρόπο σκέψης με τον οποίο... Να το τσιγκλίσω λίγο εγώ αυτό. Εάν είναι εργάτης και βγει βουλευτής, δεν αλλάζει έτσι τάξη? Τάξη δεν αλλάζει γιατί... Όχι, τάξη δεν αλλάζει. Εκπροσωπεί ουσιαστικά την τάξη του στο Εθνικό Ιστορικό Κοινοβούλιο. Άλλωστε το μεγάλο στοίχημα είναι για όλους μας, ιδιαίτερα για τα κόμματα της αριστεράς, να εκπροσωπεί τη εργατική τάξη όσο το δυνατόν, και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, όπως και τα αγροτικά στρώματα. Αρχίζετε με αυτοκριτική, παρήγορο αυτό θα έλεγα, για βουλευτή. Δεν αρχίζω με αυτό. Λέω αυτά που έλεγα και πριν γίνω ευρωβουλευτής. Πιστεύω ότι τα στρώματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα δύο, η μια κορυφαία τάξη που είναι η εργατική τάξη, αν τα βλέπεις τα πράγματα με τη μαρξιστική οπτική όπως εγώ, πρέπει να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα και εκπροσώπηση μέσα στο κοινοβούλιο και στα κοινοβούλια. Όμως, σε γενικές γραμμές εδώ χρειάζεται και μια αλλαγή νοοτροπίας και των ψηφοφόρων, καθώς από όσο ξέρω, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε εκπροσώπηση εργατών, εργαζομένων, ανθρώπων του κινημάτων. Πολλές φορές και στο κόσμο ο οποίος επιλέγει την αριστερά, οι προοδευτικά κόμματα, το πιο γνωστό, το πιο κοντά σε αυτόν, και εγώ ένας από αυτούς είμαι, αν θέλετε να σας πω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήμουν ο καλύτερος δημοσιογράφος, δεν νομίζω ότι ήμουν ο καλύτερος, ο πιο προστάρης υποστηριχτής των προοδευτικών θεμάτων. Υπήρχαν και άλλοι στο ψηφοδέλτιο, μιλώ για το ευρωψηφοδέλτιο, πολύ άξιοι και καλύτεροι από μένα. Άρα θέτεται το ζήτημα της ακριβώς, θέτεται το ζήτημα της αναγνωρισιμότητας. Να τα αφήσουμε όμως αυτά, θα πρότεινα το θέμα. Εντάξει, παίζουν και άλλα βέβαια τώρα Νίκο, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι το δικό μας, ένα βασικό ζήτημα είναι και η διαδρομή. Δηλαδή πιστεύω ότι εκτιμήθηκε και η διαδρομή στα 35 χρόνια, όχι μόνο στο πολιτικό. Στα 35 χρόνια δημοσιογραφίας. Ναι, και δηλαδή, πάλι ναι. Όταν θα κλείσει ο κύκλος, γι' αυτό το πρώην, στο πρώην διαφωνώ, όταν θα κλείσει ο κύκλος με εντολή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει, ή του λαού, δεν θέλω άλλο, πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις μια δουλειά για να εργάζεις. Οπότε θα επιστρέψεις ο δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο, ο εργάτης στον πετό και ο δημοσιογράφος στα χαρτιά του. Ναι, θεωρητικά αυτό ισχύει. Να ρωτήσω λοιπόν, να μπούμε στο κουκούτσι της επικαιρότητας, το οποίο κατά την άποψή μου το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν βέβαια το θέμα Εύρος. Τι συμβαίνει με τον Εύρο? Μάλιστα εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο και όχι τόσο λογοπαίγνιο, λέγοντας μεγάλο το Εύρος του Εύρου. Τι συμβαίνει εκεί κατά την άποψη τη δική σας, αλλά και κατά την άποψη του κόμματος που αντιπροσωπεύετε, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ? Τι συνέβη? Ο κύριος Δένδιας μιλάει για ανευθυνότητα, ότι είναι ανεύθυνο να υιοθετεί κάποιος ψευδείς ειδήσεις. Στον πρώτο χρόνο, στο δεύτερο χρόνο, γιατί στον πρώτο χρόνο έλεγε άλλα στη δήλωσή του, η οποία ήταν απολύτως ατυχής. Όταν λέτε τον πρώτο χρόνο δεν εννοείται έτος, εννοείται στην αρχή αυτού του συμβάντος. Οι πρώτες δηλώσεις του κ. Στην δημόσια ραδιοφωνία, την ΕΡΑ. Ακριβώς, στην ΕΡΑ, εθνικά επιζήμιση. Τις διάβασα. Οι ακροατές και ακροάτριες τις ξέρουν. Για τα fake news. Στα fake news, βέβαια, πρέπει να πούμε και να απαντήσουμε. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση, αν
Δεν μπορεί να κάνει μια χώρα επίσημα διαβήματα σε μια άλλη χώρα και στα διεθνή φόρα καθυστερημένα για fake news. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, το τόνισε και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ναι, ναι, εντάξει, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ακριβώς αυτό, νομίζω, που λέτε, ότι δεν, αν είναι fake news, τότε γιατί κάνεις διάβημα για ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό δεν είπε, καλά, ναι, δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι, ναι, ναι, αυτό είναι πολύ λογικό. Δεν χρειάζεται να είσαι πρόεδρος ή επικεφαλής για να το καταλάβεις. Ο πολίτης ο απλός, ο πολίτης ο οποίος διαβάζει απλώς εφημερίδες, καταλαβαίνει ότι όταν κάνεις διαβήματα καθυστερημένα, επιμένω, διότι την ιστορία αυτή τη μάθαμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ναι, ορισμένα εκ των οποίων είναι προφανώς φερέγγια. Κάποια όμως βέβαια είναι κίτρινα, όπως η Σαν, η Βρετανική Σαν. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ. Τα δημοσιεύματα από την εμπειρία μου πάντα τα αντιμετωπίζεις βλέποντας την πηγή και τα γραφόμενα και πάνω σε αυτά απαντάς. Δεν κρίνω ένα δημοσίευμα βάσει απλά του συντάκτη του ή τη διαδρομή του μέσου. Το αντιμετωπίζεις. Είναι στη διεθνή σφαίρα. Είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη λογική της ενημέρωσης. Όμως επισκεκριμένο υπήρχε θέμα. Είναι σαφές ότι υπήρχε θέμα. Άρα, ότι... ποιο είναι αυτό το θέμα? Η κυβέρνηση λέει ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει θέμα. Η αντιπολίτευση, και οφείλω να πω όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κίνημα Αλλαγής και το ΜέΡΑ25 που πρόλαβα να δω εγώ, θέτουν ζήτημα, ζητούν ενημέρωση δικαίως από τον κύριο Δένδια. Τι όμως κατά τη γνώμη σας συμβαίνει σε αυτή την ιστορία? Καταρχήν, η κυβέρνηση από την αρχή της ανάληψης εξουσίας παίζει πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της επικοινωνίας, ακόμα και στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, θέλω να σας το πάρω από πιο πριν, ότι η ιστορία του Εύρου, όπως την είδε η Νέα Δημοκρατία και τη χειρίστηκε και τη διαχειρίστηκε, ήταν μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας. Δηλαδή, για την απειλή και την ασήμερτη απειλή από τους πρόσφυγες, από τη μία, τότε στα σύνορα δηλαδή, όπου εδώ είχαμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Εννοείται κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Όταν αποπειράθηκαν να περάσουν πρόσφυγες. Ναι, σας λέω αυτό. Σας λέω ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει το Έλενα Δής που λέμε στην Λέσβο, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι θα έχουμε κίνηση από τον τυχοδιώχτη Ερντογάν. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορείς λοιπόν από τη μία πλευρά να θεωρείς ασήμερτη απειλή τους πρόσφυγες και από την άλλη όταν χάνεις μέτρα. Διότι από ό,τι ξέρω η εθνική κυριαρχία δεν πάει με το μέτρο, δεν είναι πίτσα. Υπάρχει θέμα μέτρων λίγων ή πολλών? Υπάρχει τέτοιο θέμα? Εγώ νομίζω ότι ξέρω αυτό που μάθαμε στο σχολείο, από τα καλά που μάθαμε, είναι ότι μια σπιθαμή γης. Η σπιθαμή νομίζω τα λέει όλα. Καλά, αυτό εννοείται διαχρονικά, υποθέτω για κάθε κράτος. Όσο ζούμε. Και διαχρονικά όποια κυβέρνηση και να είναι στην εξουσία. Όποιο κόμμα μάλλον να είναι στην κυβέρνηση. Η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Πρέπει να σας πω, κύριε Μπουσίνε, όμως γενικώς η δεξιά στη διαδρομή της με τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία δεν τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά. Οι καταστροφές δηλαδή οι εθνικές είχαν πάντα δεξιά και ακροδεξιά σφραγίδα. Από τα πράγματα. Η αριστερά όσες φορές βρέθηκε στην ιστορία ήταν στο βουνό. Εννοείται. Το ήταν στο βουνό. Εννοώ ότι στο βουνό και στο Αντάρτικο. Δηλαδή στην Αθήνα δεν είχαμε αριστερό κυβερνητή ράλι. Με συγχωρείτε, επί γερμανικής κατοχής, οι δημοκράτες και οι αριστεροί πολίτες ήταν στο βουνό. Αυτό εννοώ. Αλλά για να έρθουμε στο συγκεκριμένο. Εγώ να επιμείνω ακριβώς στο συγκεκριμένο. Το θέμα δεν είναι προφανώς λίγα ή πολλά μέτρα γης. Είναι κανένα. Αλλά το επίδικο εδώ δεν είναι αυτό, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι ότι από τη μία πλευρά όντως η ροή του ποταμού, που άλλοτε γίνεται ένα, σε εισαγωγικά ξέρω, ποταμό, άλλοτε πλημμυρίζει, αποκαλύπτει κατά καιρούς, κατά τις εποχές δηλαδή του έτους, κάποιες νησίδες όπου εκεί γίνονται θύλακες που λέμε, ελληνικοί θύλακες, αντιστοίχως τουρκικοί θύλακες, κατέρωθεν των πλευρών του ποταμού. Εδώ
τι ξέρετε εσείς, που προφανώς ξέρετε περισσότερα από μας, τι συμβαίνει με αυτά τα λίγα μέτρα γης που είπε στη συνέντευξή του στην ελληνική ραδιοφωνία ο κύριος Δένδιας. Κύριε Μπουρσινέ, θέλω να σας πω ότι το παιχνίδι που παίζετε με το παιχνίδι που παίζετε με το με τα ελαιοτουρκικά και το προσφυγικό είναι πάρα πολύ βαθύ και επικίνδυνο. Επειδή μου δίνεται δυνατότητα λοιπόν να σας το πω αυτό, είναι ότι θα κάνουμε συνδυασμό πραγμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε, σας έλεγα, για τους τυχοδιοκτισμούς και τις προβοκάτσες του Ερντογάν πριν αρκετό καιρό. Παρόλα αυτά δημιούργησε μια κατάσταση απαράδεκτη στη Λέσβο. Μετά από λίγο ήρθε η ιστορία του κορονοϊού και η προβοκάτσια η δεύτερη του Ερντογάν. Οι Φοντελάιν και ο Σκινάς ανεβαίνουν στον Εύρο, φωτογραφίζονται μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και η Φοντελάιν, παρά τις πιέσεις που είχε από εμάς, από την αριστερά και από μένα στον κύριο Σκινά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν καταδίκασαν ούτε μία στιγμή την Τουρκία και τον Ερντογάν, λέγοντας πολύ απλά ότι η Τουρκία είναι φίλη χώρα. Τι φίλη χώρα είναι αυτή, η οποία δημιουργεί τέτοια και τόσο σοβαρά ζητήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Με το νέο Ευρωκοινοβούλιο, με το νέο Ευρωκοινοβούλιο ανοίγεται ένα νέο χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Σκινά, που είναι το προσφυγικό. Αλλάζει το όνομά του και λέγεται στην αρχή για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Βγαίνουμε στα κάγκελα, φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε πώς είναι δυνατόν και τι εννοείται, και μετά από σοβαρές πιέσεις και από το Λαϊκό Κόμμα και από το Ρινιού, δεξί του Μακρόν, και βεβαίως στους Σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και αριστερούς, αλλάζουν το όνομα του Σκινά και το κάνουν για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Σε αυτή λοιπόν εδώ τη λογική υπάρχει μια πίεση δικιά μας που λέμε στους Ευρωπαίους και στην νομεκλατούρα ότι πάρτε πίσω, πάρτε αυτό που σας αναλογεί σε ό,τι αφορά πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα με δική τους ευθύνη, και παίρνουν μόνο 50 συνόδευτα, ένα. Και δύο, η κυρία Φοντελάιν και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Μητσοτάκη δίνουν ουσιαστικά μια χρηματοδοτική ροή στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, σε εταιρείες που δουλέψουν στην Ελλάδα για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων, δημιουργώντας το αφήγημα Ευρώπη φρούριο, Ελλάδα φυλακή. Αν θεωρεί κάποιος πολίτης, δεξιός, αριστερός, κεντρός, αρχικός, αριστερός, δοσπάστης, κομμουνιστής, ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει η φυλακή της Ευρώπης, 100.000 πρόσφυγες στη φυλακή και 12.000 ποινικοί, με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα μας βρίσκει απολύτως αντίθετος. Όλο αυτό το σκηνικό θα το δείτε στον Εύρο. Τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση Α ακυρώνει ή ματαιώνει την άσκηση καταιγίδα, χρόνια από τότε που ήμουν ανάφτης τη θυμάμαι αυτή την άσκηση, και καλά λόγω κορονοϊού. 2. Συμμετέχει στην επιχείρηση Ειρήνη, που είναι στα θαλάσσια σύνορα, είναι στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λιβύης και Ευρώπης, με ιταλική ηγεσία, στρατιωτική είναι, ανατοϊκή είναι αυτή, λαμβάνοντας μόνο τη δέσμευση για να δημιουργήσει κέντρα κλειστού τύπου στην Κρήτη. Αυτά δεν τα λένε τα μέσα, ψυχή δεν τα ξέρει, στην Ευρώπη τα ξέρουν. Αν δεν θεωρείται, αν δεν πιστεύει κάποιος ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι και εδώ υπάρχει κίνδυνος με τον τυχοδιοκτησμό να βρεθούμε σε περιπέτειες, νομίζω ότι σφάλει. Συγγνώμη που είπα πολλά, αλλά νομίζω μου δώσει την ευκαιρία. Κύριε Αρβανίτη, να ρωτήσω κάτι. Τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα του προσφυγικού, νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα συμφωνήσουμε, ξέρουμε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συμφωνούμε όλοι, κύριε Μπουρσινέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία, δεν σηκώνει το γάντι, ίσα-ίσα. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν εννοώ τα κόμματα, εννοώ τους πολίτες. Εδώ, όταν είπα συμφωνούμε οι περισσότεροι. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να αντιλέξει κάποιος και να πει ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε να παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο ζήτημα αυτό. Ένα 200. Τι εννοείται ένα 200. 200.000, 1.200.000 άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα και πήγαν προς την Ευρώπη. 1.200.000 άνθρωποι. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και εγώ
σχολίαζα, διότι και εγώ δημοσιογραφούσα, κριτικάραμε το ΣΥΡΙΖΑ στη Μόρια για 5.500 πρόσφυγες που ήταν εκεί εγκλωβισμένοι και λέγαμε ένα απαράδεκτο. Μόνο 3.500 αντέχει αυτή η δομή. Σήμερα έχουμε 22.000. Έχουν αποτύχει παταγωδώς. Αλλά το βασικό ζήτημα δεν είναι το θέμα της διαχείρισης. Θα σας θυμίσω ότι είχαν καταργήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά τους ήρθε μια ιδέα να το ξαναστήσουμε. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ναι, απλά πράγματα. Εσείς γιατί κατηγορείτε το κόμμα σας, ενώ τη Νέα Δημοκρατία, στο θέμα του προσφυγικού, για να το καταλάβω, και πώς το συνδέετε αυτή τη στιγμή με τον Εύρο? Γιατί μας είπατε λίγο πριν ότι παίζονται πολλά παιχνίδια. Θα σας πω, διότι οι εταιρείες της Δύσης με τις κυβερνήσεις τους κλέβουν ή κλέβουν, ναι, σωστή λέξη, το πλούτο, το φυσικό πλούτο από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, και η ελληνική κυβέρνηση αυτό που εισπράττει είναι ανθρώπινο πόνο και με την πανοκρουσίες εθνικής υπερηφάνειας. Κύριε Αρβανίτη, θα μπορούσα εγώ τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τους υδρογονάθρακες. Ναι, επιμένω όμως, σας λέω. Στην συμφωνία για τους υδρογονάθρακες, όπου η Ελλάδα είναι παίχτη στην ιστορία αυτή, είναι άλλο κομμάτι. Είναι άλλο το κομμάτι το τι θα γίνει στη Μεσόγειο και άλλο το κομμάτι το πώς θα γίνει αξιοποίηση της ιστορίας στη Μεσόγειο, το οποίο ενοχλεί την Τουρκία, και άλλο το τι παίζεται στη Συρία, στη Λιβύη, στον τεμαχισμό, από τη δράση, θυμάστε καλά, για τη Στέμπυρος, και παλιός δημοσιογράφος, όχι παλιός δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος, ότι όταν δολοφονούσαν τον Καντάφη, μιλάγανε για την φοβερή αυτή επιχείρηση άνοιξη, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι πολύ καλά. Και μάλιστα υπήρχαμε ορισμένοι δημοσιογράφοι που λέγαμε τότε θα θερήσετε θύελες. Ναι, ναι, ήμουν από αυτούς που και είχα χτυπηθεί κιόλας. Θυμάμαι, γιατί δούλευα στην ΕΡΤ και με εγκαλούσαν κιόλας άλλοι δημοσιογράφοι, πώς συνδεθούν από εθνική συχνότητα να υποστηρίζουν τον Καντάφη. Εγώ δεν υποστήριζα κανέναν Καντάφη. Ένας αυταρχικός μονάρχης ήταν. Εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει μέσα σε άλλα κράτη, να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες εμφυλοπολεμικές στη Λιβύη, στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε τώρα όμως, για να μην τρελάνουμε τον κόσμο. Σας λέω ότι, επειδή μου το είπατε, τι σχέση έχει το προσφυγικό μετά τον κορονοϊό. Πώς το συνδέεται, εννοώ. Το συνδέει η κυβέρνηση από τα πράγματα. Ο φόβος είναι αυτός ο οποίος, σε αυτό το οποίο επενδύει η κυβέρνηση. Φόβος και επικοινωνία. Ήτανε πρόσφυγες, κορονοϊός, θα είναι πάλι πρόσφυγες. Θυμηθείτε με. Ξανά πάλι θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και σε αυτό το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση δεν απαιτεί αυτό που απαιτεί αριστερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που απαιτούμε εμείς είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγάρια, Γαλλία, όλοι αυτοί, να αναλάβουν και το μέρος των ευθυνών που αφορά στις ανθρώπινες ζωές. Αυτόν δηλαδή... Εννοείται να δεχθούν στη χώρα τους τους ανθρώπους εκείνους που τους αναλογούν. Για να μην μιλάμε με αριθμούς. Με την πολιτική τους, βεβαίως, γιατί κύριε Μπουρσίνα, με την πολιτική τους οι άνθρωποι πήραν το δισάκι τους και φύγανε. Ξέρουμε, στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρουμε για προσφυγιά, ξέρουμε για τους Πόντιους. Το ζήσαμε. Ζήσαμε τη Σμύρνη, ζήσαμε την Κωνσταντινούπολη. Τα έχουμε ζήσει στο παιχτή μας, ζουν Αρμένοι εδώ. Ξέρουμε ένας άνθρωπος γιατί φύγει, έχουμε Κύπριους εδώ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριε Αρβανίτη, δύο τελευταίες ερωτήσεις θα σας πω. Δεν είναι μαύρα, για να μην σας ρίξω την ψυχολογία. Δεν είναι μαύρα. Δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμαχίες ενδιαφέρουσες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυνατή ομάδα και παίζει ρόλο σε αυτό και μέσα την ομάδα μας, την QNGL. Και οι συμμαχίες που έχουμε σε επίπεδο Λίμπε, σε αυτήν την επιτροπή είμαι εγώ, αλλά και στην Employment που είναι τα εργασιακά, σε αυτή είμαι και σε αυτή συμμετέχω, συμμαχούμε και με τους σοσιαλιστές στα δικαιώματα και με τους πράσινους και με το Renew, μακρονιστές, συντηρητικοί, ακόμα και ένα μέρος των δεξιών που βλέπουν τα ζητήματα κράτους δικαίου ως πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα. Μάλιστα. Να σήμερα, να σας δώσω και την είδηση, σε 2 ώρες συζητούμε με τηλεδιάσκεψη το μεγάλο θέμα της Πολωνίας, η οποία κινδυνεύει να είναι η δεύτερη χώρα που δεν αποχωρήσει μόνη της, θα την αποχωρήσουμε εμείς, διότι καταπατά πλήρως αυτό που λέμε κράτος δικαίου, το άρθρο 7 για την ακρίβεια. Όταν λέτε θα την αποχωρήσουμε εμείς, μπαίνουν ζητήματα από πολλές πολιτικές ομάδες, και δεν σας λέω για την αριστερά, για το Renew, όπου λένε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου
δεν λειτουργεί σωστά το κράτος δικαίου, οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν τόσο πολύ στη δικαιοσύνη, είναι υπάρχει σοβαρό θέμα με την ελευθεροτυπία. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Πολωνία. Μια τελευταία ερώτηση, με διπλό σκέλος θα μου την απαντήσετε σας παρακαλώ πολύ γρήγορα, βασιζόμενος και στην δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Το πρώτο σκέλος, πιστεύετε ότι ο χειρισμός του θέματος του Εύρου από τον κύριο Δένδια μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ίδιο από σε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό, και δεύτερον και κυριότερον, υπάρχει περίπτωση τα κόμματα μεταξύ τους να μπορέσουν να αποκτήσουν μια κοινή γραμμή σε τέτοια ζητήματα? Η χώρα έχει κοινή γραμμή. Με τις υπαρκτές διαφορές της. Ναι. Η χώρα έχει εθνική γραμμή. Και η εθνική γραμμή ήταν αυτή που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, την οποία σήμερα την αναγνωρίζει πλήρως η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως σήμερα η Νέα Δημοκρατία χαιρετίζει την Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Δεύτερο κομμάτι. Στο θέμα της εθνικής συνεννόησης, αυτό είναι η ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καλεί και συγκαλεί τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς για ενημερώσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι ξανά τη γαλλική ιστορία. Μόνο που ο Γάλλος ηγεμόνας δεν λέγεται Λουδοβίκος, αλλά λέγεται Μητσοτάκης. Θα ζητήσετε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για αυτό το ζήτημα? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Στα ζητήματα αυτά πάντως χρειάζεται. Καταρχήν να σας πω κάτι που χρειαζόταν Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ήταν στο θέμα της πανδημίας. Όταν έχεις ένα τέτοιο θέμα, παγκόσμιο θέμα, έχει πέσει θανατικό σε όλο τον κόσμο, νομίζω το πιο σωστό πράγμα είναι υπάρχει Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Έγιναν όμως επικοινωνίες του κ. Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς στην αρχή, δεν ξέρω αν τους άκουσε. Χρειάζεται να υπάρχει σύνορα των πολιτικών αρχηγών σε αυτό που λέμε σε βασικές κυρίες γραμμές. Θα το δούμε αυτό. Και δεν είναι και δικιά μου αρμοδιότητα. Αρμοδιότητα του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της Υπουργικής Γραμματείας. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σημερινή συνομιλία. Εγώ θέλω να σας πω καταρχήν και να σας ευχαριστήσω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπέμπει το κανάλι 1 του Πειραιά, το οποίο εγώ το παρακολουθώ από τα πρώτα του βήματα. Ποτέ δεν δούλεψα δυστυχώς εκεί. Δούλεψα όμως στο Διάβολο 10, δούλεψα στο Ξένιος, δούλεψα σε άλλα. Δηλαδή σε δημοτικά και διαδημοτικά ραδιόφωνα. Διαδημοτικά. Είναι από τα λίγα δημοτικά που έχουν μείνει. Απλώς θα έλεγα ότι η εμβέλειά του, ενώ όχι σε επίπεδο FM, σε επίπεδο ακρόασης, καλό θα είναι να αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Είναι η φωνή του Πειραιά προς το σύμπαν. Δεν είναι η φωνή του Πειραιά για τον Πειραιά. Αυτή είναι άποψη δημοσιογραφική. Πάρα πολύ ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Καλημερίζω, ευχαριστώ και πάλι, εύχομαι καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, υγεία. Καλημέρα. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.